Η φαρμακοποίηση σε όλη τη χώρα κατέβασαν ρολά για άγνωστο χρονικό διάστημα, πραγματοποιώντας κυλιόμενες 24 ώρες επεργειακές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στην προωθούμενη κοινή υπουργική απόφαση με την οποία αλλάζουν όλα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποέκδοση υπουργική απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων την δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άσχετα εάν κατέχει πτυχίο φαρμακοποιού, με υποχρέωση να συμμετέχει στην εταιρεία και φαρμακοποιός. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε νομικά πρόσωπα, καθώς δεν φαίνεται να έχουν διατυπωθεί στην απόφαση συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται από τα διανυκτερεύοντα και διημερεύοντα φαρμακεία. Αυτή ήταν απόφαση που πάρθηκε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην Αθήνα που κατεβήκαμε. Αποφασίσαμε 24 ώρες κυλιόμενες απεργίες. Αυτό το 24 ώρες κυλιόμενες πρακτικά σημαίνει επαορίστον μέχρι να βγει ο Πανελλήνιος και να πει κάτι διαφορετικό. Η απεργία γίνεται ακριβώς εν όψη της υποέκδοσης υπουργικής απόφασης που περιμένουμε να δούμε ποιες πλέον θα είναι οι προϋποθέσεις που θα οριστούν για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων. Γιατί όπως ίσως θα ξέρετε ή αν δεν το ξέρετε να πληροφορήσουμε τον κόσμο, από το καλοκαίρι το σημείο που έλεγε, που όριζε σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου να κατέχει κάποιος πτυχίο φαρμακευτικής σχολής, έχει καταργηθεί. Πρακτικά δηλαδή από το καλοκαίρι και δεν έχει αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Δηλαδή πρακτικά από το καλοκαίρι και μετά είμαστε σε ένα νομικό κενό. Δεν δίνονται νέες άδειες, δεν γίνονται συστεγάσεις, έχουν παγώσει τα πάντα. Περιμένουμε τώρα να θεσπιστεί το νέο νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει πώς θα δίνονται οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Και εδώ ερχόμαστε πλέον στο πρόβλημα, το ότι στα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου είναι να επιτραπεί σε ιδιωτικά κεφάλαια να μπορέσουν να εισέλθουν στο εταιρικό κεφάλαιο του φαρμακείου, δηλαδή να μπορέσουν οι ιδιώτες που δεν έχουν σχέση με τη φαρμακευτική, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής φαρμακευτικής, να μπορέσουν να παίρνουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Λέγοντας βέβαια, μας έχει πει η πολιτεία ότι θα υπάρχει και υπεύθυνος φαρμακοποιός μέσα, αλλά με ποιους όρους δεν το γνωρίζουμε και εδώ προσπαθούμε, κάνοντας αυτή την κινητοποίηση, να διαφυλάξουμε την επιστημονική μας ανεξαρτησία και τον επιστημονικό μας ρόλο. Τα δημοσιεύματα μιλούν για ρουμανοποίηση του τρόπου της τουλάχιστον λειτουργίας των φαρμακείων. Αν πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα συμβεί? Αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια μίνιμουμ διασφάλισης της ανεξαρτησίας του φαρμακοποιού που θα εργάζεται μέσα, θα πάμε σε τέτοιες καταστάσεις, ναι. Τι εννοώ, προκύπτουν ζητήματα, να σας δώσω ένα παράδειγμα να δώσω στον κόσμο για να το καταλάβει πιο καλά. Εγώ, ας πούμε, που το συναντώ στο δικό μου το φαρμακείο, έτσι, όντας αφεντικό στο φαρμακείο μου, δηλαδή ανήκοντας το φαρμακείο σε μένα, έχω την ευχαίρεια και το έχω κάνει πολλές φορές. Έχει τύχει να έχουν έρθει ασθενείς, πελάτες μου, να ζητήσουν κάποια αγωγή, κάποιο φάρμακο, είτε γιατί το είδαν σε μια διαφήμιση στην τηλεόραση, είτε το άκουσαν από το γείτονα, από τη γειτόνισσα, το οποίο εγώ με βάση την δική μου επιστημονική κατάρτιση έχω την ευχαίρεια να κρίνω ότι δεν το χρειάζεται ή ότι δεν πρέπει να το πάρει, ότι αν το πάρει θα του κάνει κακό αντί να του κάνει καλό ή να τον κατευθύνω σε κάποια άλλη πιο σωστή αγωγή. Κάτι που αν δεν είμαι εγώ το αφεντικό μέσα να μπορώ να πάρω την απόφαση, αν δηλαδή υπάρχει ο επιχειρηματίας που θα κρίνει με επιχειρηματικά κριτήρια, που θα με πιέζει να πουλήσω πάση θυσία όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς να βάζω μπροστά ούτε τη δική μου την επιστημονική κατάρτιση, ούτε το πραγματικό καλό του ασθενή, αλλά μόνο το καλό της τσέπης του επιχειρηματία. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, ποιος δηλαδή θα διασφαλίζει ότι δεν θα... Υπάρχει κίνδυνος, λέτε, για τη δημόσια υγεία. Προφανώς αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο εδώ. Έχει γίνει στο παρελθόν και σε άλλες χώρες. Καλή ώρα στις χώρες που αναφέρατε, στη πρώην Ανατολικού μπλοκ που περάσανε τα ίδια που περνάμε και εμείς σήμερα και δημιουργήθηκαν πολύ άσχημες καταστάσεις. Και είναι μια συζήτηση που γίνεται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
που πρέπει να πούμε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του φαρμακείου ανήκει ακόμη σε φαρμακοποιούς. Έχει διατηρηθεί ακόμη και με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ακριβώς για τους λόγους αυτούς που είπαμε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εσείς είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε αυτές τις κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και παράλληλα να λειτουργείτε όμως και με κάποια φαρμακεία που θα ανταποκρίνονται, γιατί πρέπει και οι ασθενείς να πάρουν τα φάρμακά τους. Να εκπληρωθούν οι ιατρικές συνταγές. Θα υπάρχουν ασφαλώς φαρμακεία ασφαλείας. Σήμερα υπάρχει ένα 24ωρο και δύο εφημερεύοντα, τα οποία είναι κανονικά αυτά που ήταν στον πίνακα των εφημεριών, των μηνιαίων που έχουμε αναρτήσει. Η Γενική Συνέλευση πήρε απόφαση ότι από αύριο θα μπούμε σε ένα άλλο απεργιακό σύστημα κυλιόμενων εφημεριών, τα οποία θα λειτουργούν κάποια φαρμακεία μέσα στην πόλη ανά τρίωρο, δηλαδή θα λειτουργήσουν ορισμένα φαρμακεία 11 με 1, 8 με 11, κάποια άλλα 11 με 1 και κάποια τρίτη ομάδα 6 με 9 το απόγευμα, ούτως ώστε να μπορέσουν περισσότερα φαρμακεία να μπουν μέσα στις εφημερίες σε αυτή την περίοδο των απεργιακών κινητοποιήσεων. Πάντως αυτά θα ανακοινωθούν και μέσα από δελτία τύπου και θα αναρτηθούν και οι αντίστοιχοι πίνακες των εφημερευών των φαρμακείων στα φαρμακεία, ώστε να ξέρει ο κόσμος πού μπορεί να εξυπηρετηθεί.